Θέλετε χαρά, θέλετε χαμόγελα για να γίνουν όλα αυτά. Σου λέει ο κόσμος, αν δεν έχω μία στην τσέπη, πώς θα έχω χαρά. Αν είναι άδεια τσέπη μου, πώς θα χαρώ, πώς θα γελάσει το χιλάκι μου. Πάμε λοιπόν στον άνθρωπο, ο οποίος θα σας δώσει χαρά, γιατί θα σας δώσει ρευστό, θα σας δώσει μετρητό. Συνδεόμαστε γρήγορα τώρα με τα καταστήματα Ριχάρδος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα αγαπητέ Φίλιππα, χαιρετώ ολόκληρη την Ελλάδα, τα φιλιά μου σε όλη την Ελλάδα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν και γίνονται, ο κόσμος έχει πάει την κατάθλιψη. Λέει, δεν έχουμε μία στην τσέπη, πώς θα πάρουμε λεφτά. Θέλουμε να χαρούμε, να γελάσει το χιλάκι μας. Και εκεί εμφανίζει το Ριχάρδος και δίνει χαρά και χρήμα στον κόσμο. Και πείτε μας, να σας ακούσουμε, να δώσετε ελπίδα και χαρά στον κόσμο. Είναι πολύ εύκολο αγαπητέ Φίλιππα να πάρει λεφτά ο κόσμος, όπως πολύ σωστά και γλυκά το είπατε. Να φύγει με τη γίδα στην πλάτη έτσι από τα νεχιοδαρστήρια Ριχάρδος και με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, αρκεί να έχουν κάποια τιμαλφή έτσι, που να έχουν κάποια εμπορική αξία. Το θέμα είναι ότι εδώ αν έχουν κάτι το οποίο μπορούν να πάρουν σε κάποια άλλη επιχείρηση, ένα μικρό νεχιοδαρστήριο, ας πούμε ένα αλφα ποσό, εδώ πέρα θα πάρουν ίσως και τα διπλά χρήματα και σε πολλές περιπτώσεις και πολύ περισσότερο έτσι, αν πρόκειται περί πολύτιμων λίθων ή διαμαντιών. Διότι τα νεχιοδαστήρια Ριχάρδος έχουν επιστήμονες εκτιμητές, αδαμαντολόγους, έχουν εκτιμητές στην εργασία του κοσμήματος, τους πολύτιμους λίθους, τους έγχρωμους, γιατί δεν είναι μόνο τα διαμάντια. Έτσι, τα διαμάντια είναι πανάκριβα, είναι και μέσα στην κρίση έχουν κρατήσει το χρώμα τους, δεν έχουν ξεθοριάσει την αξία τους έτσι. Οι έγχρωμες πέτρες έχουν ξεθοριάσει λίγο, εάν κοστολογιστούν σαν αξία. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι και αυτά πανάκριβα. Οπότε πώς θα πας να δώσεις ένα μικρό νεχιοδαρστήριο, ένα χρυσαφικό που να έχει πολύτιμους λίθους επάνω, ή διαμάντια, ή ζαφύρια, ρουμπίνια, σμαράγδια, έτσι, και να σου δώσει μια τιμή πώς, να το ζυγίσει απλώς σε μια ζυγαριά, πώς όταν δεν θα έχει διαμαντολόγους ή γεωλόγους ή γεμολόγους επιστήμονες μέσα στο κατάστημα για να πάρει την τιμή που του αξίζει, έτσι, τα χρήματα που πρέπει να πάρει. Ενώ στα νεχιοδαστήρια Ριχάρδος έχουμε διαμαντολόγους, έχουμε γεμολόγους, ειδικούς σε όλες τις ορυκτές πέτρες, έτσι, ακόμα και στους αδάμαντες, ειδικούς αδαμαντολόγους με διπλώματα που παρακολουθούν και καθημερινά τους πίνακες των χρηματιστηρίων αδαμάντων, τους παγκόσμιους, έτσι ώστε να δίνουμε μια τιμή κοντά στη λιανική της πωλήσεως που αγοράστηκε κάποιο κόσμο με διαμάντι. Κοντά στη λιανική, κοντά στη λιανική λέτε. Να το τονίσουμε αυτό. Μα στο διαμάντι κοντά στη λιανική πρέπει να πληρώσει και κάποιο μικρό νεχιοδαστήριο, αν γνωρίζει, εκεί πρέπει να πληρώσει. Αλλά μάλλον ίσως θέλουν να μην γνωρίζουν, έτσι, πάρα πολλοί από αυτούς. Επίσης έχουμε ειδικούς ορολογοποιούς για τα ρολόγια, έτσι ώστε να βγάζουμε μια πάρα πολύ καλή τιμή στα ρολόγια επίσης. Άρα μπορεί να βρει και ρολόι κάποιος. Ορίστε. Άρα μπορεί κάποιος να φέρει και το ρολόι του. Αν έχει ένα καλό ρολόι, μπορεί να το φέρει. Βεβαίως, τα ρολόγια έχουν εμπορική αξία και είναι καλά ρολόγια. Το μόνο μέρος που μπορεί να πάρει καλά χρήματα είναι τα χειροδανιστήρια Ριχάρδος, έτσι δεν είναι? Το πολύτιμο μέταλλο, αγαπητέ κύριε Φίλιππα, είναι το τελευταίο που κοιτάμε σε ένα κόσμο εμείς. Το ρίχνουμε τυπικά σε μια ζυγαριά για να ξέρουμε και την αξία του χρυσού, δηλαδή η αξία η οποία είναι η βασική αιτία αγοράς στα άλλα μικρομάγαζα, τα χειροδανιστήρια, έτσι. Τα οποία πληρώνουν μόνο συνήθως το πολύτιμο μέταλλο σε μια ζυγαριά. Για μας αυτό δεν είναι η ουσία. Είναι το τελευταίο που κοιτάμε σε ένα κόσμο και είναι πολύ λίγα τα χρήματα σχετικά με τα άλλα όλα που περιέχει ένα κόσμο, όπως την εργασία του, όπως την εμπορική του αξία. Μπορεί βέβαια να είναι πάρα πολύ παλιό, να έχει περάσει τη μόδα και να μην πάρει τόσα χρήματα, έτσι όπως να είναι σε μια τιμή πολύ κοντινή στη λιανική. Mm-hmm. Έτσι, παρόλο που έχουμε και πελάτες πάρα πολλούς, οι οποίοι τους αρέσουν και τα παλιά τα κοσμήματα. Δεν χρειάζεται να είναι τελευταία λέξη της μόδας, αγαπητέ κύριε Φίλιππα. Επίσης, το ενέχειρο. Νομίζω ότι τα γνωρίζετε κι εσείς ότι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή είναι τα νεχιοδαστήρια Ριχάρδος, δηλαδή όχι μόνο στην αγορά, αλλά και στην ενεχειρίαση ενός κόσματος. Πάμε λοιπόν εδώ, πάμε ενεχειρίαση Ριχάρδος. Εγγύηση και η λύση στην κρίση. Πείτε μας και γι' αυτό. Κοιτάξτε αγαπητέ Φίλιππα, πώς θα πάει να βάλεις ενέχειρο έτσι σε ένα μικρό ενεχειροδανιστήριο που συνήθως σου δίνουν ένα απλό χαρτί με μια σφραγίδα πάνω, μα είναι δυνατόν και έγινε το ενέχειρο? Πώς θα κατοχυρωθείς? Άσε που τα περισσότερα μικρό ενεχειροδανιστήρια την άλλη εβδομάδα, τον άλλο μήνα δεν βρίσκονται στην ίδια θέση και ψάχνεις έτσι και κάθεσαι μετά και μένεις με το δάχτυλο στο στόμα. Αυτό σου έχει μείνει, να γλύφεις το δάχτυλο στο
ξέρεις, δεν λέω, υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ τίμοι, έτσι, και φέρονται πολύ σωστά στους πελάτες. Δεν μιλάω γενικευμένα. Από εκεί και πέρα θεωρώ όμως ότι όταν έχει ο Ντανστή Ερχάρος, που είναι ίσως από τα πολύ λίγα και ίσως και τα μόνα, ήθελα να πω, που δίνουν συμβολογραφική πράξη, διότι έχουμε συμβολογράφους μέσα στην επιχείρηση και παίρνει ο πελάτης συμβολογραφική πράξη. Εδώ να το πούμε. Δεν δίνεται μπακαλό χαρτό. Κινητή του περιουσία, τελείωσε. Είμαστε η μόνη λύση. Πανελλαδικός, δεν πρέπει να χάνει λεφτά ο κόσμος, να πηγαίνει σε μικρά χειροταξίδια, αγαπητέ Φίλιππα. Δεν γίνεται να έρχεται εδώ να φεύγει με τη γίδα στην πλάτη. Πάμε και για γίδα στην πλάτη, αλλά και το ρευστό στη τσέπη. Ρευστό θέλει ο κόσμος. Και εδώ, κύριε Ρικάρδο, το πω μισό λεπτό. Ο κόσμος θέλει όταν έρχεται να παίρνει την πιο υψηλή τιμή, να του δίνετε τα περισσότερα χρήματα που θα μπορούσα να πάρω από οπουδήποτε αλλού. Το κάνετε αυτό στα καταστήματα, Ριχάρδος. Πείτε το εδώ, να μας δεχτείτε. Μα εγώ είμαι ο πρώτος που προτρέπω τον κόσμο πριν έρθει να πάρει μια τιμή από εμάς. Παρακαλώ τον κόσμο να πάνε σε κάποιο μικρό ένοχο δανειστήριο, ώστε να μείνουν έκπληκτοι, να μπορούν να καταλάβουν γιατί έρχονται εδώ και πάνε αδίκως τα περισσότερα όλα μετρητά που δίνουμε. Δεν καταλαβαίνουν την αξία την περισσότερη που τους δίνουμε. Είναι φοβερό. Αυτοί οι πολύ λίγοι που πάνε και παίρνουν προσφορά από αλλού τρελαίνονται. Λένε, μα είναι δυνατόν. Μας δώσαν τόσα. Εσείς πώς μπορείτε, πού τα πουλάτε δηλαδή και μπορείτε και δίνετε τόσα περισσότερα χρήματα. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει σίγουρο κέρδος, τεράστιο κέρδος από το να πάνε κάπου αλλού να έρθουν στα Ριχάρδος. Εννοείται, αγαπητέ Φίλιππα, εννοείται. Αυτό, να φύγουμε να το τη γίδα στην πλάτη. Και τη γίδα στην πλάτη και την τσέπη γεμάτη. Αυτό ακριβώς, και χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Πάμε. Έτσι, και όχι να κάθονται σε μία αγωνία και να γλύφουν το δάχτυλο, ψάχνοντας που έχει πάει το κόσμημά τους από ένα μικρό ενεχείο δανειστήριο, σε πολλές περιπτώσεις, έτσι, στην περίπτωση του ενεχείου και όχι στις πωλήσεις. Τώρα, ρωτάνε οι τηλεθεατές, τώρα με το lockdown, είσαστε ανοιχτά? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς για το CAD των υπηρεσιών που έχουμε, μπορούμε και είμαστε ανοιχτά. Απλά το lockdown που είναι πολύ σκληρό στην Αττική, δεν έχουμε όλα μας τα καταστήματα ανοιχτά αυτή τη στιγμή στην Αττική, μπορούν να έρθουν στο κεντρικό που είναι ανοιχτά μόνο για το CAD που μας επιτρέπει, που θα εξυπηρετηθούν δηλαδή 100% οι άνθρωποι αυτοί, διότι εμείς προσφέρουμε υπηρεσίες, δεν είμαστε λιανεμπόριο, έτσι. Δεν μπορούμε λέει, να πουλήσουμε ένα κοσματάκι, όπως δεν είναι αυτή η δουλειά μας αυτή τη στιγμή. Οι υπηρεσίες όμως οι δικές μας επιτρέπονται. Αλλά σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή σε όλες τις επαρχίες της Ελλάδος και σε όλους τους νομούς, ήθελα να πω, της Ελλάδος, έτσι, και σε όλα τα μεγάλα νησιά που έχουμε καταστήματα, σε όλη την Ελλάδα δηλαδή, γιατί αριθμούν περίπου στα 130 καταστήματα, ώστε να μπορεί σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος κάποιος πελάτης να μας βρει αυτή τη στιγμή. Άρα. Είναι όλα ανοιχτά σε όλη την Ελλάδα, εκτός από την Αττική αυτή τη στιγμή, που είναι μερικά συγκεκριμένα σημεία στην Αττική. Δηλαδή περίπου καμιά δεκαριά σημεία είναι στην Αττική. 2-15-51-08-500, για να ενημερώνεται ο κόσμος σε ποιο κατάστημα στην Αττική μπορεί να σας βρει, αλλά τα κεντρικά είναι μονίμως ανοιχτά. Γιατί λόγω του σκληρού lockdown τα υπόλοιπα καταστήματα τα έχουμε κλείσει, έτσι, για όχι ότι απαγορεύεται να ανοίξουμε, γιατί εμείς είμαστε υπηρεσίες, το CAD μας επιτρέπεται. Αλλά απλώς για να προσφέρουμε λίγο περισσότερο ασφάλεια αυτές τις μέρες στον κόσμο, έτσι να μην κυκλοφορεί πολύ, αλλά μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο και να έρχονται στα καταστήματα που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Και να τονίσουμε, να πούμε ότι τα καταστήματά σας είναι 100% νόμιμα και έχουν κρατική άδεια. Να το πούμε αυτό να ακούγεται. Βεβαίως, αγαπητέ Φίλιππα, σε όλα τα καταστήματα είναι αναρτημένη άδεια. Στα τυχεία, μόλις μπείτε μέσα στο κατάστημα, μπορούν να τη δουν οι αγαπητοί πελάτες μας, έτσι, και να είναι να αισθάνονται ασφαλείς που δεν βρίσκονται σε ένα απλό ενεχειροδανειστήριο που να μην έχει κρατική άδεια. Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο που θα σας δούμε. Πού θα σας δούμε το Σαββατοκύριακο? Πολύ ωραία εκπομπή που έχω στο ΑΡΤ, 7 με 8 το Σάββατο και 7 με 8 την Κυριακή. Έτσι, και ευχαριστώ και πάλι το ΑΡΤ που άνοιξε την αγκαλιά του να με δεχτεί. Και να πούμε ότι σαρώνει κάθε εβδομάδα στα νούμερα τηλεδέασης. Υπήρχε παρουσιάστρια η οποία μου λέει τι γίνεται. Που παίζει κοντινή ώρα με τον Ριχάρδο, λέει πώς γίνεται. Εγώ είμαι 100 χρόνια παρουσιάστρια. Και κάνω χαμηλά νούμερα τηλεθέασης και ο Ριχάρδος σαρώνει σαν νούμερα τηλεθέασης. Τους έχεις αναστατώσει και τους παρουσιαστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Φίλιππα. Εσείς ξέρετε,
Εσείς ξέρετε πώς γίνεται αυτός ο τρόπος, γιατί τα έχετε καταφέρει πάρα πολύ καλά και έχετε σπάσει τα νούμερα τηλεθέασης. Να... Και σας βγάζω το καπέλο, αγαπητέ. Να είστε καλά. Δώστε μας πριν κλείσουμε τα τηλέφωνα που μπορεί ο κόσμος να επικοινωνήσει μαζί σας και για να σας βρει. Λοιπόν, το κεντρικό μας κατάστημα από όλη την Ελλάδα βρίσκεται Πατησίων 32, στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια, έτσι. Και το τηλέφωνο που μπορούν να μάθουν που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα κοντινά τους είναι η χειροδανιστήρια Ριχάρδους, είναι το 215-510-85-00. Τα φιλιά μου σε όλη την Ελλάδα, αγαπητέ. Να είστε καλά, θα σας δούμε Σαββατοκύριακο εδώ μέσα στην τηλεοπτική συχνότητα του ΑΡΤ. Να είστε καλά.